Ο κύριο Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε παρέμβαση σε σχέση με τα όσα πριν από λίγο προβάλαμε για την μονή του Οσίου Αβακούμ. Σας θυμίζω ότι ήδη η Μητρόπολη Λεμεσού έχει με ανακοίνωσή της, καλεί με ανακοίνωσή της οποιονδήποτε επιθυμεί να εκφράσει παράπονο εξαπάτηση οικονομικής ή άλλης φύσεως εκ μέρους της μέχρι πρότινος αδερφότητας της Ιεράς Μονής Οσίου Αβακούμ Φτερικουδίου να επικοινωνήσει μαζί της. Κύριε Ανδρέα, σας χαιρετώ. Καλημέρα. Λοιπόν, νιώθετε κι εσείς ή απευθυνθήκατε στη Μητρόπολη, νιώθετε ότι έχετε εξαπατηθεί, θέλετε να μας πείτε τη δική σας ιστορία? Από την πρώτη στιγμή έχω στείλει ένα email στο πρωτοσύγκυλο της εκκλησίας και τους είπα τα γεγονότα. Εκτός από τα γεγονότα, εγώ έχω και μια συνομιλία με τον Πάτερ Νεκτάριο, γιατί τότε ήταν Πάτερ, το 2020. Να. Που μου ζητά βοήθεια όσον αφορά και τα θέματα που είχαν τέλος πάντων. Ναι, την ανέγεση εκεί του μοναστηριού, της νοικοδόμησης. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Εγώ είχα μεταφερθεί, είχα πάει εκεί δύο φορές. Και τρεις φορές. Μία έχω πάει μόνος μου και τις άλλες δύο έχω πάει με τον γιο μου, ο οποίος πάλευε με καρκίνο. Είχα μάθει μέσω Facebook ότι έχουν ένα σταυρό τέλος πάντων που σταυρώνουν τον κόσμο και κάνουν θαύματα. Τότε έτσι έβγαινε προς τα έξω. Πήρα το γιο μου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Ήρθε η σειρά μας, σταύρωσε τον Πάτερ Νεκτάριος και ο σταυρός έμεινε στην πλάτη του γιου μου. Γύρισε ο Πάτερ Νεκτάριος και μου είπε: Βλέπεις τι κάνει ο σταυρός? Και πιστέψαμε. Βγαίνοντας έξω, ήρθε ο Πάτερ Πορφύριος και μου είπε: Ο σταυρός κάνει θαύματα. Πιστέψαμε, εφίαμε. Είχα μια συνομιλία μαζί του μετά από μια εβδομάδα ότι έμαθα ότι κάνουν το Αρχόντα Ρίγκι και τον ρώτησα αν μπορώ να βοηθήσω. Και μου έστειλε διάφορα μηνύματα για βοήθεια. Ξαναπέρνω το γιο μου στο κοντά του. Εντάξει, είμαι λίγο έντονος γιατί είμαι πολλά φορτισμένος με την καταστροφή. Γιατί με την ψυχή του γιο μου δεν μπορεί να παίξει κανένα. Πήρα τον στο διαμέρισμα του ένα σπιτάκι τέλος πάντων μικρό. Περιμέναμε τον μια ώρα, είχε και άλλους πολλούς ανθρώπους εκεί. Ήρθε εδώ και μου την ευλογία του γιου μου, τέλος πάντων ξανά με τον Σταυρό. Η ίδια ιστορία και συνεχίζεται του. Και είπα, πάτε μου ένα φύγω και να πιστέψω μετά από μια εβδομάδα να μαζέψω λεφτά από γνωστούς και φίλους και να τους αφαίρω. Και πήγα μόνος μου μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, άψιμα ακριβώς. Μέσα σε ένα φάκελο του είχα 2.000 ευρώ, τον είδα στον δρόμο κατεβαίνοντας προς την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και του είπα, πάτε που ήρθα να σου φέρω τη βοήθεια που σου υποσχέθηκα. Έδωσα το φάκελο, δεν τον έπιανε στο χέρι και το έβαλα μέσα στην πούγκα του ράσου. Να. Και έφυγα. Του ήταν η ιστορία η δική μου. Έκτοτε, κύριε Ανδρέα, εσείς διαπιστώσατε μετά από αυτή την πρώτη επίσκεψη του γιού σας, αντιλαμβάνομαι υπήρχε και δεύτερη, ότι γινόταν καλά, πιστέψατε ή θεωρούσατε εσείς, μπήκατε σε μια διαδικασία ότι γίνεται θαύμα και ότι για να πετύχει κιόλας ότι θα έπρεπε να κάνετε μια εισφορά, μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν σας εξανάγκασε κανείς, δεν σας εξανάγκασε. Σε βοηθώ για να κάνει το αυχονταρίκι σου για να αγοράσετε λιόμενα, όπως μου έλεγε ότι δεν θέλω να αγοράσω λιόμενα γιατί ζούσαν στο ενίκιο. Ναι. Δεν είχαν νερό, δεν είχαν ρεύμα, ζούσαν στο ενίκιο. Αυτά τα μοιραζόταν μαζί σας. Βεβαίως υπάρχουν. Την ώρα δηλαδή αυτή τη διαδικασία. Στο τηλέφωνο. Ναι. Ναι, αλλά πώς έγινε η προσέγγιση? Κύριε Ανδρέα, αντιλαμβάνομαι ότι το γιο σας το χάσατε. Εν τέλει, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι συνέχιζε τις θεραπείες, ενώ την επιστημονική προσέγγιση, όταν πάλευε με καρκίνο, δεν σταμάτησε επειδή μπήκε ο σταυρός πάνω του, σωστά? Όχι, εννοείται. Ναι. Συνεχίζαμε αλλά πάρα πολύ καιρό. Μας λέτε ότι είδατε ότι είναι θαυματουργός αυτός ο σταυρός ή δεν ξέρω ο Πάτερ. Άμα βάλει το σταυρό πάνω στην πλάτη του γιού μου και ο σταυρός μένει. Ναι. Τι να πιστέψεις. Ναι. Ναι, αλλά δεν διαπιστώσατε μετά μεταξύ των δύο επισκέψεων ότι καλυτέρευε ο γιος σας?
ή συνέβη αυτό. Όχι, δεν είχε καμία διαφορά με το πράγμα. Αλλά εσείς πήγατε, επειδή πραγματικά θέλατε από κάπου να πιαστείτε, πήγατε και δεύτερη φορά. Στο μεταξύ αναπτύξατε μια σχέση με την οποία μοιραζόταν ο πάτερ τότε Νεκτάριος τα οικονομικά, τις ανάγκες κλπ. Πώς γνωρίζατε ή διαπιστώνατε ότι είχαν ανάγκη από οικονομική στήριξη? Αφού μιλούσα μαζί του με μηνύμα του. Ναι. Και του έλεγα πολλές φορές για να ξαναπάω. Ήταν μέσα στον κορονοϊό και μου λέει δεν μπορούμε να ξαναέρθετε γιατί είναι λόγω του κορονοϊού. Ναι. Και μετά σταμάτησα μετά τον κορονοϊό σταμάτησα να τον ενοχλώ ή να έχω σε επαφή μαζί του. Αφού δώσατε τις 2.000 ευρώ, υπήρξε αυτός ο αποκλεισμός, αν θέλετε, ότι δεν μπορείτε να πάτε ή πριν? Εγώ δώσα τις 2.000 ευρώ. Ναι. Και μετά συνέχισα εγώ να έχω επαφή μαζί του και ήθελα, ναι, να ξαναπάω. Ναι. Ναι. Να πάρετε το γιο σας, εννοείται, ξανά. Ναι, εννοείται, ναι. Το γιο μου, όχι εγώ, το γιο μου. Και το μου λέει, γιο σας, ναι. Ο κορονοϊός δεν μπορείτε να έρθετε, που θα ανοίξουμε, μου έλεγε. Ναι. Όμως στο μεταξύ είχε ήδη πάρει τις 2.000 ευρώ. Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Ανδρέα. Ναι, μετά. Πήρε τις 2.000 ευρώ και μετά. Στις συνομιλίες αυτές υπήρχε ενδιαφέρον από πλευράς των ιερωμένων για την υγεία του γιου σας? Καμία, ούτε σε λυπητήρια δεν έπιασα. Ναι, γνώριζαν όμως. Του δώσα το φάκελο και ευχαριστώ, μου είπε. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τώρα, κύριε Ανδρέα... Η τελευταία φορά εγώ μίλησα μαζί του και του είπα ο Νικόλας είναι... Συγγνώμη, ο γιος μου είναι στο νοσοκομείο σοβαρά. Στείλε κάποιον να έρθει εδώ και ήρθε ο άλλος, ναι, Πορφύριος με το σταυρό στο χέρι για να σταυρώσει το γιο μου. Ναι. Είναι η τελευταία φορά που τον είδα. Ναι. Ήρθε όμως. Ζήτησαν κάποια χρηματική... Όχι, δεν είχα κάτι... Ναι. Την τελευταία φορά δεν μου είπαν κάτι, όχι. Μάλιστα. Και τώρα αποτείνεστε στη Μητρόπολη, κύριε Ανδρέα, ή θα κάνετε καταγγελία στην αστυνομία? Δεν διαφέρουν τα λεφτά. Απλά δεν μπορεί να παίζει με έναν άνθρωπο που παλεύει για το γιον του, ούτε με έναν μωρό που έφυγε. Να. Το μωρό γιον να πιέντει αμέ, γιατί εμπίστευκε ότι να γίνει θαύμα. Δεν είδαμε κανένα θαύμα. Να. Σε αντίθεση με ό,τι διαφημιζόταν, κύριε Ανδρέα. Ακριβώς. Να. Ακριβώς. Γι' αυτό και η παρέμβασή σας τώρα για να γίνει αντιληπτό ότι ακριβώς το θέμα δεν είναι τα λεφτά. Αν σας ζητήθηκαν ή αν τα δώσατε από μόνο σας, αλλά το πράξατε σε μια κατάσταση τέτοια, γιατί θα κάνατε τα δυνατά για να θεραπευτεί το παιδί σας. Ακριβώς. Τούτο είναι το θέμα. Ούτε με ενδιαφέρουν, λέω, τα λεφτά. Ούτε τα θέλω πίσω τα λεφτά. Να. Απλά δεν μπορείς να παίζεις με ένα μωρό. Πα στην αρρώστια του. Το βιώσατε τέτοιο ότι υπήρξε μπεγμός, κύριε Ανδρέα, αυτό το θαύμα, δηλαδή σας έκανε να πιστέψετε ότι επειδή κόλλησε ο σταυρός, το παιδί θα θεραπευόταν? Αφού έχω μείνει απλά στο τηλέφωνο, την επόμενη ημέρα που εκείνη και αυτό το πράγμα, στέλνω το ένα μήνυμα του πάτερ και λέω, πάτερ, εγώ δεν κατάλαβα γιατί με κόλλησε ο σταυρός πάνω στην πλάτη του μωρού. Ναι. Και μου λέει, γε μου, ο σταυρός άλλοτε βρίσκει που είναι τα προβλήματα, και άλλωστε θεραπεύει. Αυτό, ναι, είναι το μήνυμα του που μου έστειλε την επόμενη μέρα. Ναι. Λέω κι εγώ, μπορεί να μας ήβρε το πρόβλημα ο Σταυρός ή μπορεί να μας έκαναν καλά. Να, μα το πρόβλημα φαντάζομαι το γνωρίζατε, κύριε Ανδρέα. Ποιο ήταν? Ακριβώς. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο επήρα εγώ από τον Νεκτάριο την επόμενη μέρα που εκολλήσε ο Σταυρός πάνω στην πλάνη του γιου μου. Να, και έκτοτε οι όποιες συζητήσεις ήταν για το κατά πόσο μπορείτε να μεταβείτε εκ νέου στη Μονή ή με ποιους τρόπους θα μπορούσατε να συνεισφέρετε στην ανοικοδόμηση του ναού. Συγγνώμη, δεν μου ξέρω. Έκτοτε, λέω, μετά από αυτό το πρώτο μήνυμα που έχει να κάνει με την υγεία του παιδιού σας, που είχε να κάνει, μετά οι συζητήσεις δεν είχαν να κάνουν με αυτό. Όχι. Μάλιστα. Τίποτα. Λοιπόν. Είπα, ούτε αιωνία η μνήμη, ούτε συλληπιτήρια. Ούτε ευχαριστώ, έμαθητε. Μάλιστα. Ενημερώθηκε όμως, κύριε Ανδρέα? Δεν νομίζω να με ενημερώθηκε. Τότε γίνηκε μεγάλη ιστορία όσον αφορά το γιο μου. Δεν νομίζω να με ενημερώθηκε. Και να με ενημερώθηκε, έπρεπε από ενδιαφέρον να με πάρει τηλέφωνο να μου στείλει μήνυμα. Κύριε Ανδρέα, κάτι τελευταίο. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι το όνομα του συνομιλητή μου, ο κ. Ανδρέας.
Θέλω να ρωτήσω σε σχέση με τώρα με το τι έκανε στο γιο σας, ότι κόλλησε ο Σταυρός, αξιοποιήθηκε καθιονδήποτε τρόπο αυτό το υλικό, είτε σε βιτεάκια είτε άλλος πώς, για να, για να καταστεί, να επικοινωνηθεί το μήνυμα ότι άλλο ένα παιδί θεραπεύτηκε από καρκίνο. Διαπιστώσατε τέτοια μορφής, αν θέλετε, διαφήμιση από πλευράς της Μονής? Με το Σταυρό δεν είχα δει κάτι, αλλά είχα δει διάφορα βίντεο που, ότι μια γυναίκα είχε καρκίνο, θεραπεύτηκε. Όχι, σε σχέση με το δικό σας το παιδί, κύριε Ανδρέα, αν έτυχε άλλου είδους εκμετάλλευσης αυτή η παρουσία του και ο κολλημένος Σταυρός στην πλάτη. Δεν καταλαβαίνω τι ερώτησή σας. Λέω, κύριε Ανδρέα, αν η δική σας η περίπτωση, το παιδί σας, μετά, είτε υλικό, είτε βιτεάκι, είτε από στόμα σε στόμα, ότι κόλλησε ο Σταυρός και ότι έγινε θαύμα, αξιοποιήθηκε από πλευράς των μοναχών, του ηγουμένου, για άλλες περιπτώσεις, δεν έχετε τέτοια ενημέρωση? Όχι, δεν είδα κάτι. Απλά εγώ παραξενεύτηκα πώς και κόλλησε ο Σταυρός. Δύο φορές την ίδια ημέρα. Μαρίνουμε, έχουμε και το βίντεο, έχουμε θολώσει το πρόσωπο της γυναίκας που δείχνει εκείνο το Σταυρό. Που... Να το βλέπουμε κιόλας, είναι για να αντιληφθείτε τι είναι αυτός ο Σταυρός. Να βλέπετε εδώ, σε αυτή την περίπτωση, τα ίδια λέει εδώ και ο ηγούμενος, ότι ακριβώς δεν μπορεί να ξεκολλήσει το Σταυρό, γιατί είναι σε ένα σημείο που ή εκείνη την ώρα θεραπεύει το πρόβλημα ή το εντοπίζει. Σωστά, κύριε Ανδρέα? Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Έτσι μου έλεγαν και εμένα, μπροστά στα μάτια πολλών πιστών. Τότε. Και της οικογένειας μου. Κρατώ, κύριε Ανδρέα, γιατί... Έκλαινε ο γιος μου που επάλευκε με τον καρκίνο που είχε το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, αν ήταν, είχε κάτι πάνω σταυρός τέλος πάντων και πολλά μπάτσα ρούχα, δεν ξέρω. Να. Κύριε Ανδρέα, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, ειλικρινά. Είναι για να γίνει αντιληπτό τι συζητάμε τώρα. Δεν είναι θέμα πίστης, δεν είναι θέμα Αγίων, Μονών. Είναι το πώς μπορεί να εξαπατηθεί ένας πιστός, ο οποίος στην ανάγκη μπορεί να κάνει τα πάντα. Όπως ο κύριος Ανδρέας τώρα, που νιώθοντας... Έχασα την πίστη μου. Δεν πιστεύω τίποτα, έχασα την πίστη μου. Να. Αν παίζεις με έναν μωρό 20 χρονών για να γίνει καλά, σημαίνει ότι που... έχασα την πίστη μου, δεν πιστεύω τίποτα. Κύριε Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, επιστρέφω.